Πάμε να πούμε μια καλημέρα. Ο κύριος Θεόδωρος Χαλκίδης είναι κοντά μας. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Συμβολιογραφικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιός, Αιγαίου και Δωδεκανήσων. Να δούμε λιγάκι μαζί του όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί ξεκινούν από χει συμβολιογράφοι αντιδρώντας μεγάλο, το φορολογικό. Μεγάλο χαρτοφυλάκιο, κύριε Χαλκίδη. Μεγάλο χαρτοφυλάκιο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Χαλκίδη. Λοιπόν, είναι πολλά τα ερωτήματα που βέβαια είναι. Καταρχήν. Επιτρέπετε. Θες να ξεκινήσεις? Ναι, θα ήθελα εγώ. Ωραία. Γιατί δεν ξέρω αν είμαι επίοικης με το χαρακτηρισμό. Εσείς θα μου πείτε, κύριε Γραμματέα. Oh. Σε όποια ψηφιακή μεταρρύθμιση έρχεται σε αυτό εδώ το κράτος, και σας υπενθυμίζω και την περσινή με το κτηματολόγιο, εσείς λέτε όχι. Είναι τρομερό. Οτιδήποτε ψηφιακό δεν θέλει υπογραφή, οι συμβολιογράφοι βγαίνουν τεινάζοντας την αγορά στον αέρα και λέτε όχι σε όλα. Για εξηγήστε το μας. Κύριε Παπαγιάννη, είναι εντελώς τρευλή εικόνα. Ο συμβολιογράφος είναι από τα νομικά επαγγέλματα ο πιο ψηφιοποιημένος. Ναι. Να σας θυμίσω ότι συμμετέχουμε ως υπηρεσία μια τάση της σύστασης των εταιριών. Mm-hmm. Έχουμε δική μας πλατφόρμα ψηφιακή που ενεργούνται πληστηριασμοί. Έχουμε πάρει πάνω στην πλάτη μας όλο το βάρος των ψηφιακών δηλώσεων στο My Property. Άρα ότι αρνούμαστε την ψηφιοποίηση είναι ένα ψεύδος. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα το εξής. Μισό λεπτάκι. Mm-hmm. Να δούμε το εξής. Γίνεται μια προσπάθεια όλη αυτή η χαρτούρα η οποία υπάρχει προκειμένου να συνταχθεί και να υπογραφεί ένας τίτλος ιδιοκτησίας, να υπογραφεί ένα συμβόλαιο, να απλοποιηθεί. Να ταλαιπωρούμαστε εμείς λιγότερο και εσείς λιγότερο, θα έλεγα, και να διευκολυθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα και ακουμπάνε και τα ωραία τους χρήματα για να αγοράσουν ένα κινητό στη Μύκονο ή στη Νίκαια, όχι της Γαλλίας, στη δική μας. Γιατί εσείς σε αυτό γιατί έχετε αντίδραση? Τι είναι αυτό το οποίο σας φοβίζει? Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Κανείς δεν έχει αντιδράσει στο να απλοποιήσουμε τη διαδικασία. Έχουμε κάνει πολλές προτάσεις και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαχρονικά, όχι μόνο τώρα. Και ζητούμε πιστοποιητικά που ταλαιπωρούν τον κόσμο, που είναι πολλή ημέρα ή πολλή μήνα στο να βγουν, να φύγουν γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τη συναλλαγή. Εκεί που αντιδρούμε και θεωρώ ότι αντιδρούμε είναι ότι η αιτία δεν είναι αυτή. Δεν είναι το να απλοποιήσω τη συναλλαγή. Υπάρχει ένας μεγάλος ασθενής στη συναλλαγή των ακινήτων που λέγεται κτηματολόγιο. Mm-hmm. Το κτηματολόγιο που ξεκίνησε από το 1999 και το 2023 έχει καταφέρει να κτηματογραφήσει το 37% της χώρας με πάνω από ένα δις που έχουν δαπανηθεί. Δυστυχώς ασθενή. Όταν καταθέτω μια πράξη για καταχώρηση, μετά από 5-6 μήνες που η πολυδέδαλη νομοθεσία με έχει αναγκάσει να μαζεύω χαρτιά και να τα μπορούμε και εγώ και ο κόσμος. Και θέλει για να καταχωρήσει την πράξη μου 3, 4, 5, 6 μήνες και ένα χρόνο, δεν φταίει δυστυχώς εκεί η πράξη του συμβολιογράφου. Αλλού είναι το πρόβλημα. Και έχουμε καταθέσει και προτάσεις στο να λυθεί αυτό το θέμα. Άρα, το κτηματολόγιο όμως δεν είναι δικό σας θέμα ακριβώς. Άρα, τι σας αφορά εσάς? Ας προχωρήσει το κτηματολόγιο να προχωρήσει την κτηματολόγιο. Είχατε κάνει πέρσι από εκεί 30 ημερών, αν θυμάμαι καλά, το καλοκαίρι. Πάλι για λόγους που αφορούν το κτηματολόγιο. Και είχαν την άξη την αγορά στον αέρα, τα θυμάστε αυτά? Τα θυμάμαι πολύ καλά, αλλά δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει που λέω κάνω εποχή. Γιατί εν μία νυχτή, πάλι χωρίς να ερωτηθεί κανείς, και κυρίως οι συμβολιογράφοι που καλούνται να εφαρμόσουν όποια νομοθεσία βγάζει το Υπουργείο, φορτωθήκαμε την υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση σε μια πλατφόρμα που δεν λειτουργούσε και ούτε λειτουργεί. Αυτή πάει να αλλάξει τώρα ο κύριος Κυρανάκης και που μας δημιουργούσε την ευθύνη της άμεσης καταχώρησης. Γιατί αν τη στιγμή που υπογράφουμε ένα συμβόλαιο 7 ώρα το απόγευμα, ναι, εγώ δεν το ανέβαζα σε μια πλατφόρμα που ξαναλέω δεν λειτουργούσε και ούτε λειτουργεί το πρωί και μεσολαβούσε μια κατάσχεση, είχα όλη την ευθύνη της συναλλαγής πάνω μου. Το οποίο ήταν ένα βάρος τεράστιο για τον συμβολογράφο. Ναι, ένα ρίσκο λοιπόν, το οποίο δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάρετε εσείς. Σωστό είναι αυτό. Ωραία. Τώρα, άρα λοιπόν η ένσταση ποια είναι? Δεν υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες για να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο με ασφάλεια. Ωραία. Από εκεί και πέρα, κάναμε κινητοποιήσεις και λέγαμε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό αν δεν πάρουμε κάποια μέτρα. Ήταν μια πλατφόρμα δύσκριστη. Γι' αυτό αναγκάστηκε και το κτηματολόγιο το ίδιο και το Υπουργείο να την κάνουν πιο εύκολη και στο τέλος να καταργήσουμε τον υπάγγελμα. Ωραία. Και τώρα που την έκαναν εύκολη, πάλι δεν σας αρέσει. Τώρα πάλι πού είναι αυτό, ποια είναι η διαφωνία? Στη διαδικασία της αποχής. Δηλαδή, πραγματικά, αν δείτε τι συμβαίνει στο εξωτερικό, θα μου επιτρέψετε, κύριε Γραμματέα, γιατί το έψαξα σήμερα το πρωί. Τα έχετε ψάξει κι εσείς, φαντάζομαι. Αυτό το οποίο πάει να περάσει ως μεταρρύθμιση κυβέρνηση συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο εδώ δεν συνέβαινε. Δεν σας αρέσει εσάς. Οκ. Okay. Τι διαφορετικό λοιπόν προτείνετε? Δεν συμβαίνει σε καμία χώρα. Μην το ξαναπείτε αυτό, γιατί το άψαξα το πρωί. Συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλες. Είναι ψηφιακό συμβόλαιο. Ψηφιακό συμβόλαιο, γιατί γι' αυτό αντιδρούμε. Δεν αντιδρούμε για τον υφάκελο
ο υφάκελος υποπροϋποθέσεις μας διευκολύνει και τον θέλουμε. Ωραία. Α, για εξηγήστε μας λοιπόν στο ψηφιακό συμβόλαιο εσείς γιατί αντιδράτε. Γιατί μπορεί να είναι δικαιολογημένη η αντίδραση ή μπορεί να είναι υπερβολική. Να καταλάβουμε όμως. Η αρχική ιδέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν να μπαίνουμε σε μια πλατφόρμα, να αντλούμε στοιχεία από βάσεις δεδομένων, να μπαίνουν και οι πελάτες, να υπογράφουν ψηφιακά ποιοι, όσοι, πόσοι, δεν ξέρω, επάνω στην πλατφόρμα και αυτό να αποτελεί ένα συμβόλαιο που δεν θα υπάρχει έγχαρτο κάπου, θα είναι πάνω στην πλατφόρμα. Άρα όταν θα φύγει ο 70 ετών πελάτης μου, θα του δώσω ένα στικάκι και θα του πω, ξέρετε, μπείτε να κατεβάσετε το συμβόλαιό σας από την πλατφόρμα. Δεν θα μπορούσε κανείς, ήταν και ένα δεύτερο στάδιο η απομακρυσμένη υπογραφή, η υπογραφή μέσω κωδικών TaxisNet, που ο κωδικός τάξης δυστυχώς είναι ό,τι πιο ανασφαλές υπάρχει από την άποψη. Μα τώρα τι δικαιολογίες είναι αυτές που μισό λεπτό για να ακούσουμε, Γιάννη. Να το ακούσουμε. Μα είναι δυνατόν να επικαλείστε Γιάννη την ασφάλεια των κωδικών τάξης και γι' αυτό να απεργείται. Να τον ακούσουμε. Έλα, να καταλάβουμε γιατί το λέει. Ο συμβολογράφος σε μια μεταβίβαση κάνει δύο πράγματα. Ένα είναι ότι διαπιστώνει αν είστε δικαιοπρακτικά ικανός ή δεν απειλείστε ή δεν είστε σε κατάσταση που δεν μπορείτε να υπογράψετε και να εξασφαλίσει την ασφάλεια της συναλλαγής. Η ασφάλεια της συναλλαγής είναι αυτή που φέρνει τους επενδυτές. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος, να σας το πω απλά κύριε Γραμματέα, γιατί για όλες τις συντεχνίες τα λέει αυτά ο κόσμος. Ότι επειδή χάνετε την φυσική παρουσία του πελάτη σας, χάνετε κατά συνέπεια και κάποια έσοδα τα οποία είχατε κατά το παρελθόν ή τώρα, γι' αυτό αντιδράτε. Αυτό λέει ο κόσμος. Συγγνώμη που μεταφέρω εγώ την άποψη της κοινωνίας. Γιατί χάνονται τα έσοδα. Αυτό υποστηρίζει ο κόσμος. Γιατί δεν υπάρχει. Ενδεχομένως διαφορετικά. Πώς? Αφενός δεν μας χαρακτηρίζουν στην τεχνία, αλλά η φυσική παρουσία ή η μη φυσική παρουσία δεν έχει να κάνει με τα έσοδα ή την αμοιβή του συμβολογράφου. Κύριε Χαλκίδη, η αμοιβή θα είναι η ίδια, λέτε για εσάς. Δεν έχει κάποια επίπτωση, είτε ηλεκτρονικό είτε φυσικό. Η παρουσία θα πληρωθείτε. Αν δεν αλλάξει ο νόμος και να ορίζει μια διαφορετική αμοιβή, δεν αλλάζει κάτι. Είτε φυσική παρουσία. Αυτό φοβάται όμως. Κύριε Χαλκίδη, ξέρετε όμως. Κύριε Χαλκίδη, όλοι όσοι ασχολούνται με τα νομικά και με τη διοίκηση έχουν ένα βασικό κανόνα και το ξέρουν. Όπου δημιουργείται γραφειοκρατία και η θελημένη γραφειοκρατία και καθυστέρηση διαδικασιών, ανθεί και η μίζα, ανθεί και η διαφθορά. Άρα λοιπόν, κανονικά εσείς θα έπρεπε. Και πιστεύω την επιχειρηματολογία σας και πιστεύω ότι θέλετε το καλό και των πελατών σας. Αλλά εδώ θα έπρεπε να επισπευστούν τα πράγματα. Δεν γίνεται να είναι επιχείρημα. Βέβαια, αυτό που τονίζουμε συνεχώς πάνω από 6 χρόνια είναι ότι δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουμε την έγχαρτη γραφειοκρατία με ψηφιακή. Δεν θα πρέπει να βγάζουν τα ίδια ακριβώς χαρτιά ψηφιακά. Γιατί? Θα πρέπει να... Αυτό ενοχλεί. Γιατί δεν θα έπρεπε, με συγχωρείτε, γιατί δεν θα έπρεπε. Πραγματικά, εγώ για παράδειγμα, συγγνώμη, να σας το πω απλά γιατί δεν αφορά το κλάδο σας και αφορά γενικώς. Θέλω εγώ για παράδειγμα να κάνω μια δουλειά. Αυτή τη στιγμή, μέσω του Gov, η συντριπτική πλειοψηφία των εργασιών γίνεται με ένα κλικ. Για να πάρω το πτυχίο του Πανεπιστημίου, που ούτε θυμάμαι πότε το έχω πάρει, το χτυπάω με ένα κλικ. Ωραία. Γιατί να μην κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε ότι εγώ έρχομαι να δώσω λεφτά και δεν τα παίρνουν, ρε παιδιά. Το αντικείμενο, κύριε Σβέρκο, τη συναλλαγή του συμβολογράφου είναι πολύ διαφορετικό από το να πάω να κάνω μια αίτηση, μια υπεύθυνη δήλωση, μια εξουδότηση στον ΚΑΒ. Εντάξει. Και αυτό δεν σας αρέσει, καταλαβαίνουμε. Λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιάννη, ότι νομικά δεν μπορούν να κινηθούν αυτή τη διαδικασία. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Κάτι έπρεπε να πούν. Και με την αγορά κινήτων, τι θα γίνει, κύριε Γραμματέα? Είμαστε τέλος του χρόνου. Πρέπει να το ολοκληρώσουμε, παιδιά. Απαντήστε σε αυτό και να πείτε. Πώς υπογραφούν τα συμβόλαια, τι θα γίνει? Είμαστε σε διαβούλευση και εξετάζουμε ο καθένας τα επιχείρηματά του και έχουμε θέσει και ένα χρονικό περιθώριο. Δεν ξεκινήσαμε την αποχή από χθες μέχρι τη Δευτέρα. Θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά, γιατί υπάρχει έδαφος κοινή συμφωνία και συνεργασία, να μπορέσουμε να πάμε σε μια λύση. Μακάρι, και να μην μακάρι, κύριε μην... Χαλκίδη. Μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαλκίδη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.